Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, πάνω σε ένα καυγά, αθέλα του Παρασκευάς θα πει στην Ειρήνη ότι ο Φίλιππος είναι αδελφός της και εκείνη χάνει τη γη κατά από τα πόδια της. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που ακούει, ούτε ξέρει πώς να αντιδράσει, την ώρα που ο Φίλιππος χαίρεται που το έμαθε γιατί φεύγει από πάνω του ένα βάρος πολύ μεγάλο. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η μικρή μιλά στο Δημοσθένη και του λέει ποιος είναι ο πραγματικός της πατέρας. Και ενώ όλοι έχουν συνεννοηθεί να το αρνηθούν, ο Φίλιππος αποφασίζει να το παραδεχτεί για να τελειώνει με τα ψέματα. Στην ουσία όμως πυροδοτεί την οργή ενός πολύ επικίνδυνου ανθρώπου, ο οποίος ήδη βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση λόγω της εξαφάνισης της ξένιας και του μωρού. Εκτός αυτού πια εξαπολύει μια τρομακτική επίθεση εναντίον της Ασπασίας, η οποία δεν μπορεί να βρει λόγια για να απολογηθεί. Η Ειρήνη, πικραμένη με τη μητέρα της, ακολουθεί το παράδειγμα του πατέρα της και της γυρίζει την πλάτη, ενώ η έκδοση του διαζυγίου των δύο πλευρών θα συνεχιστεί με αντιδικία. Ο Φίλιππος είναι ταραγμένος που όσα προκάλεσε, η Βασιλική θέλει να είναι κοντά του, όμως το κλίμα μεταξύ τους παραμένει ψυχρό και αμήχανο, και το ζευγάρι περνά μια άλλη σοβαρή κρίση. Κρίση, όπως φαίνεται, και η καθοριστική για τη συνέχεια, τις σχέσεις τους θα περάσουν και ο Κουράκος με τη Δήμητρα. Η απόφαση εκείνης να φύγει για μετεκπαίδευση στην Αμερική τον αφήνει άναυδο και πικραμένο. Είναι ξεκάθαρο δε πως η κοπέλα δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη, αφού ήδη αποχαιρετά γνωστούς και φίλους. Ο Ορέστης, που νιώθει στεναχώρια του Γιώργη, του συμπαραστέκεται όπως μπορεί, όμως ο αστυνόμος είναι διαλυμένος ψυχολογικά. Το ίδιο διαλυμένη νιώθει και η Αριάδνη όταν ο Χρήστος τη ζητά να χωρίσουν. Πνιγμένος στις ενοχές, θέλει να αφοσιωθεί στο γάμο του με την Αφροδίτη και φροντίζει να της δείχνει με κάθε τρόπο ότι την αγαπά, την ώρα που η πρώην αγαπημένη του βουλιάζει στην απόγνωση.